πολιτική. Πολλή ιστορία και ακόμη περισσότερη συγκίνηση βίωσαν όσοι βρέθηκαν το απόγευμα της Παρασκευής στο πολιτιστικό κέντρο Ηρακλείου. Αντρέα, ζεις, εσύ μας οδηγείς. Στην κατάμεστη πειραματική σκηνή, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Ανδρέας, μέσα από τα μάτια των παιδιών του, στελέχη και μέλη του ΠΑΣΟΚ, αλλά και παντοτινή ψηφοφόροι του Ανδρέα, είχαν την ευκαιρία να ακούσουν τα παιδιά του πολιτικού που σημάδεψε τη σύγχρονη ιστορία της χώρας, να μοιράζονται τη δική τους αλήθεια. Για ένα πατέρα, η προσωπικότητα του οποίου εξακολουθεί να επιδρά και να εμπνέει. Θυμάμαι τότε που ερχόμασταν από την Αμερική, πολλές φορές κάναμε αυτό το ταξίδι. Ξεκινάγαμε την Καλιφόρνια, μας έβαζαν σε ένα station wagon, όπως λέγονταν, πίσω τα τέσσερα παιδιά στο οριζόντες τίποτα. Κάναμε καμιά εβδομάδα να φτάσουμε από Καλιφόρνια Νέα Υόρκη. Φτάναμε στη Νέα Υόρκη, πού λέγε το αμάξι, δεν μπορούσε να το φέρει στην Ελλάδα. Με κάτι μπαούλα μπαίναμε λοιπόν στο καράβι και κάναμε κανένα δύο εβδομάδες για να φτάσουμε Ελλάδα τότε. Θυμάμαι μάλιστα πρώτη φορά που έφτασα και εγώ, ήταν ένα μαύρο αμάξι, βγαίνει ένας πολύ ψηλός με ένα καπέλο ψηλό, ήταν ο Γεώργιος Παπάνε. Πρώτη φορά που τον γνώριζε. Πρώτη φορά που τον από μακριά από το... Και μάλιστα όταν κατεβήκαμε κάτω, ρωτάει τον πατέρα, ποιος είναι ο Γιώργος. Με πιάνει λοιπόν, μου πιάνει το μάγουλο, με το σφίγγει. Κάνει ένα-δύο έτσι και μου ρίχνει και μια φάπαλα. Τι έκανα. Αυτή ήταν η υποδοχή. Ναι, ναι, ουσιαστικά με μπόλιασε για το τι θα περάσουμε εδώ στην Ελλάδα στις δύσκολες στιγμές. Τις αφηγήσεις του πρώην Πρωθυπουργού και Προέδρου του Ιδρύματος Γιώργου Παπανδρέου και του Ευρωβουλευτή Νίκου Παπανδρέου πυροδότησε η προβολή σπάνιου οπτικοακουστικού υλικού με τη μορφή του Ανδρέα να ξυπνά μνήμες. Και κάπως έτσι το κοινό του Ηρακλείου έγινε μάρτυρα σπουδαίων στιγμών της πολιτικής διαδρομής του Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά και των προσωπικών στιγμών μιας οικογένειας, που εξακολουθεί ακόμη και σήμερα να είναι συνώνυμο της πολιτικής. Εγώ θυμάμαι, είχα έρθει και με τον παππού και με τον πατέρα, στο δεύτερο ανέδοτο, ακολουθούσε, με τραβάγανε, πηγαίνανε και εμένα, και πήγαινα και με στη Θράκη και βεβαίως κάτω εδώ στην Πελοπόννησο και βέβαια στην Κρήτη. Αλλά θυμόμαι την Κρήτη και λέω, και μόλις γύρισα, λέω θα πρέπει να πάω στην Κρήτη και είχα και μια παρέα, κάποιους φίλους απ' έξω, ξένους. Και ανεβήκαμε και καταβήκαμε το φαράγγι της Σαμαριάς. Ήταν το 1974-1975 νομίζω, ήταν για να αναπνεύσουμε το οξυγόνο της Λευτεριάς και της Ελλάδας βεβαίως.